Σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Αθήνα και Άγκυρα, έρχεται ένα το δημοσίευμα κορυφαίου γαλλικού μέσου να σκορπίσει περαιτέρω ανησυχία. Ο Κρίστοφ Μπουισόν, συνεκδότη τη Le Figaro, έγραψε ότι υπάρχει δραστηριότητα στα τουρκοελληνικά σύνορα όπου βρίσκεται ο ποταμό Εύρο και ότι σημαντικά πράγματα θα συμβούν σε λίγε ώρε. Ο Γάλλος δημοσιογράφος Κριστόφ Μπουισόν στο λογαριασμό του στο Twitter αναφέρει «Παρακολουθήστε τι συμβαίνει στη Θράκη, στα τουρκοελληνικά σύνορα, στον ποταμό Εύρω, σε λίγες ώρες. Οι στρατοί είναι σε επιφυλακή, χτίζονται χαρακόμματα. Μοιράστηκε στο ότι τη, του. Αξιολογώντας αυτή τη δήλωση του Γάλλου δημοσιογράφου στο λογαριασμό του στο Twitter, το μέλο ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μαλτέπε, Τούρκο καθηγητή Χασάνου Νάλ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εκτίμησή του ο Κρίστοφ Μπουισόν τη Λεφίγκαρο λέει ότι οι τουρκικέ και οι ελληνικέ δυνάμει έχουν λάβει πολεμικέ θέσει και στι δύο πλευρέ του ποταμού Αεύρου και η σύγκρουση είναι σχεδόν επικείμενη. Η Ελλάδα γνωρίζει ότι σε ένα πόλεμο Τουρκία-Ελλάδα, αν ξεσπάσει τώρα, η Ελλάδα θα είναι μόνη ενάντια στην Τουρκία και θα υποστεί μεγάλε απώλειε, ειδικά στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, και ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί ακόμη και στην Κύπρο και θα οδηγήσει σε μεγάλε απώλειες και εκεί είναι η ζημιά. Όπω το Πενταπόσταγμα έγραψα και σε προηγούμενο άρθρο, αν και κατά την εκτίμησή μα δεν αναμένουμε εκδήλωση τη τουρκική επιθετικότητα σε στρατιωτικό επίπεδο στον Εύρο, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, αυτό δεν αποκλείεται να επισυμβεί σε είτε σε δεύτερο χρόνο είτε να δούμε εκ νέου ενδεχομένω την απειλή συσσόρευση μεταναστών προκειμένου να περάσουν στο ελληνικό έδαφο. Εξαίρεση αποτελούν οι νησίδε του Εύρου όπου απαιτείται προσοχή. Οι λόγοι που μα οδηγούν στην παραπάνω εκτίμηση είναι Εύρο και Αιγαίο συνιστούν μέρο του κρίσιμου άξονα για τα συμφέροντα να το ΕΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο αναφορικά με τη μεταφορά στρατευμάτων, οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών προ τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, όσο και του φυσικού αερίου από χώρε τη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή προ Αλεξανδρούπολη και εκείθεν προ τι Ευρωπαϊκέ χώρε. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί σημαντικότατη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τη Ανατολική Ευρώπη και Βαλκανία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, Γαλλία και Ισραήλ στηρίζουν την Ελλάδα, την οποία θεωρούν στρατηγικό του σύμμαχο, πυλώνα σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση προσβολή μία εκ των δύο χωρών από τρίτη χώρα. Γαλλία και Γερμανία, με δηλώσει των ηγετών του, γνωστοποίησαν ότι θεωρούν απαράδεκτο και μη αποδεκτό να απειλείται η εθνική κυριαρχία και ταφική αικαιρεότητα οποιουδήποτε μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τέλο πρόσφατα επαναβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του εδαφείου 7 του άρθρου 42 τη Συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.